Καλησπέρα κύριε Ροστέλη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Μια ξεχωριστή βραδιά για μας απόψε εδώ στο όμορφο κάστρο της πόλης. Πείτε μας δύο κουβέντες για αυτή τη βραδιά. Είναι μια βραδιά που είναι ένα κύκλο από κομμάτια που έχουμε φτιάξει πάνω σε κείμενα του Ερωτόκριτου, του Βυσθένου Κονάρου. Και γι' αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να το παρουσιάσουμε εδώ στην καζάρ μας στη Σιτία, που είναι ο φυσικός χώρος για αυτό το έργο. Οι μουσικοί που συμμετέχουν προέρχονται από διάφορες χώρες. Είναι από το Ιράν, από την Τουρκία, από την Ελβετία, από την Ισπανία, εγώ από την Ιρλανδία βέβαια, και από εδώ φυσικά. Είναι 13 μουσικοί. Οι συνθέσεις είναι διαφόρων συντελεστών, δεν είναι μόνο δικές μου, όλοι έχουν συμβάλει στη σύνθεση. Και όλα τα κομμάτια που θα ακουστούν είναι καινούργιες συνθέσεις. Εκτός από ένα, στο τέλος, που είναι η γνωστή μελωδία του Ερωτόκριτου. Είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για μας να ασχολούνται μουσικοί από όλο τον κόσμο με αυτό το σημαντικό έργο που είναι δικιά μας κληρονομιά. Είναι ένα έργο που είναι προσιτό σε μουσικούς που έχουν μια άλλη μουσική παιδεία. Ναι, βέβαια, γιατί ιστορίες αυτού του τύπου, έτσι, μια ερωτική ιστορία αυτού του τύπου, υπάρχουν σε πολλές παραδόσεις. Δηλαδή, η συνεργάτητά μας από το Ιράν, Φερρυπίν, υπάρχουν πολλές ιστορίες στη δικιά τους παράδοση που παρομοιάζουν με αυτό. Και γενικώς είναι κάτι που νομίζω ότι έχει μια παγκοσμιότητα από μόνο του το έργο αυτό. Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να παρουσιάσουμε αυτή τη μουσική εκδήλωση εδώ στη Σιτία και συγκεκριμένα στην Καζάρμα, δεδομένου το ότι το περιεχόμενο είναι από τον Ερωτόκριτο του Βυσθένου Κονάρου. Οπότε εδώ είναι ο αυτονόητος χώρος να παρουσιάσει κάτι τέτοιο. Η παράσταση αυτή έχει η μουσική που είναι γραμμένη από διάφορους συντελεστές στην απόψινη βραδιά, δηλαδή είναι 5 άνθρωποι που έχουν γράψει τις συνθέσεις. Είναι ο Στέλιος Πετράκης, η Κέρι Θωμά, ο Μίτσος Σταγακάκης, η Ευγενία Δαμβαπολίτη, όλοι, και εγώ. Όπως βλέπετε, είναι πολλοί συντελεστές που συμμετέχουν, να σας τους παρουσιάσω. Οπότε, είναι από εδώ είναι η Ιασαμίν Σαχοσίνη, που θα παίξει ούτη. Ο Γιώργος Σταυρακάκης, που θα παίξει λαούτο. Η Κέλλη Θωμά, που θα παίξει λύρα. Ο Στέλιος Πετράκης, που θα παίξει λύρα. Ο Κάρλος Ραμίρες, που θα παίξει λάφτα και βιέλα ρού. Ο Κάρλες Δωρατόρ Τζόφε, που θα παίξει θεόρμο, τεράστιο λαούτο. Ο Σακίρ Οζάν Ριγκάν, που θα παίξει μπροστά. Ο Παύλος Σπυρόπουλος που θα παίξει κοντραμπάσο. Οι καστικές προβολές θα κάνει η Ναταλία Μαντά. Και ο ήχος θα είναι από τον Βαγγέλη Αποστόλου. Είναι η Ευγενία Δαμαβολίτη Τόλη που θα τραγουδήσει.
Και βεβαίως ο Βασίλης Σταυρακάκης που θα τραγουδήσει. Και έχουμε και δύο αφηγητές που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο Μίτσος Σταυρακάκης και ο Νίκος Βρέτζος. Και ο Γιώργος Σταυρακάκης που θα αφηγείται επίσης, καθώς και θα τραγουδήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και καλή ακρόαση. Του κύκλου τα γυρίσματα πανευοκατεβαίνουν και του τροχού πόρες ψηλά και ώρες στα βάθη πιένουν και του καιρού τα λάματα παναπαϊμό δεν έχουν, μας το καλό και το κακό περιπατούν και τρέχουν και των αρμάτων οι ταραχές, όχθριτες και τα βάρη, του έρωτα οι μπόρεσες και τη φιλιάς η χάρη. Αυτά να με κινήσασαι τη σήμερον ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμαν και τα φέρα, σ' μια κόρη και έναν άγκουρο, που μπερδευτήκα ομάδι, σε μια φιλιά να μάλαγει με δίχως ασκημάδι. Εις την Αθήνα που ήταν ετσιμάθησης η βρώσης και το θρονί της αφεδιάς και ο ποταμός της γνώσης, Ρήγας μεγάλος όριζε την άξα χώρα εκείνη, μάλες πολλές κι εις αντριές εξακουστός εγίνει. Ηράκλη τον ελέγασι ξεχωριστό από τ' άλλους, που πανωθιός συμφρόνιμους πρώτος εις μεγάλους. Μικρούλη σε παντρεύτηκε και συντροφιάστη ομάδι, μετέρη όπου ποτέ κι ανείς δεν του βρίσκε ψεγάδι. Αρτέμι την ελέγασι τη ρήγησαν εκείνη, άλλη τσιαμιά στη φρόνεψη δεν ήτο σαν αυτήνη.
Πιστικήσα τούτη. Μα απ' όλους είχε ένα κρυβό πάντα στη συντροφιά του. Έναν ο πεζόστρατο νεκράζα το όνομά του. Είχε γι' αυτό ένα γιο, πολλά κανακεμένο, φρόνιμο και αξαζόμενο ζαχαροζυμωμένο. Και το όνομα του Νιούτσικου Ρωτόκλητον ελέγα ήτονε τσαρετής πηγής και τσαρχοδιάς φλέγα. Θέλησε εκείνο τον καιρό το πρικοριζικό του και πράμα που δεν ήμοιαζε βάνει στο λογισμό του. Έστοντας και καθημερνός να πιένει στο παλάτι, ο Ρήγας για τον κύρι του σαν τέκνο τον εκράτη. Άμεταχιά πήγαινε αργά, θόργε την αρετούσα, μέσα η καρδιά του ελάμπανε τα σωθικά εκετούσα.